Καλώς είστε, βρε παιδιά! Λοιπόν, έχω ξυπνήσει από αρκετά νωρίς. Έχω σκοπήσει. Έχω μαζέψει στο σπίτι τα πάντα όλα. Γιατί το πρωί είχα αυτό το meeting που σας είπα, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι πήγε σχετικά καλά. Θα το μάθουμε από εβδομάδα. Τώρα, έχω κάτι στον υπολογιστή γιατί ετοιμάζομαι. Έχουμε ένα virtual event με τη Maybelline και ανυπομονώ να μάθω τα πάντα. Το συγκεκριμένο μεταξύ event έχει θέματα ζωοδία, οπότε hello! Και ναι, επίσης η ώρα έχει πάει 5 παρατέταρτο, εγώ δεν έχω φάει τίποτα σήμερα εκτός από πήγα και πήρα γλυκά, κουρκουμπινάκια παιδιά. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν τα κουρκουμπινάκια, τα λατρεύω, τα αγαπώ. Και με πιάσε έτσι κάτι σαν υπογλυκαιμία και μου σου φάσε θέλω κάτι γλυκό, θέλω κάτι γλυκό, θέλω κάτι γλυκό. Και πήγα και πήρα κουρκουμπίνια. Αυτά εδώ είναι τα κουρκουμπινάκια. Το ξέρω ότι έχω καθυστερήσει πάρα πολύ να ανοίξω αυτό το vlog, αλλά πραγματικά παιδιά, λίγο το πρωινό ξύπνημα, λίγο το meeting που είχα μετά. Λίγο κάποια άλλα πράγματα που το mood μου δεν ήταν και σε πολύ καλή φάση. Ήμουν σε φάση, δεν θέλω σήμερα να κάνω τίποτα, θέλω να κάτσω απλά στο κρεβάτι μου και ακίνητη, ακούνητη, τίποτα άλλο. Αυτό. Anyway, λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε λίγο το event, γιατί με ενδιαφέρει. Έχω και γενέθλια σε μερικές μέρες, έχω κεράκι. Πάμε να δούμε τι θα πει το ζώδιο μου σήμερα. Τι γίνεται. Παιδιά! Πάμε εγώ καιρού, σε παρακαλώ. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Στην απόχρωση πάντως η Maybelline έπεσε μέσα για εγώ καιρού, να ξέρετε. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Καλά λόγια, κανόνες. Χωρίς να ξέρω. Τι εγώ καιρού είναι ντροπαλή. Είμαστε πολύ ντροπαλά ζώδια. Τι να κάνουμε, ντροπόμαστε. Αλήθεια. Ναι, μωρέ. Εγώ θα κρατήσω το snob. Πολύ ντροπαλή. Αυτό ήταν απόχρωση. Όχι και snob. Μάγδα. Δεν είμαστε snob. Οπότε έχει αυτό το snob, αλλά και μπορώ να τα καταφέρω. Στα πάντα. Ό,τι μπορώ να τα καταφέρω, τα έχω ήδη καταφέρει. Καλέ, πιο workaholic από εγώ και να τα βρεις. Δεν θα βρεις. Μόνη μου εγώ. Το event τέλος και λέω σιγά σιγά να ετοιμαστώ να πάω να φάω στο πατρικό μου. Αλλά παιδιά, λοιπόν, περιμένετε. Έχω ερώτηση, πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Θέλω να με βοηθήσετε γιατί βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, χθες η Ανίτα μου έστειλε κάτι φωτογραφίες από το 2018 που είχαμε πάει διακοπές στη Σκιάθο. Μαζί, αλλά τυχαία. Τέλος πάντων, αυτό είναι ιστορία για μια άλλη φορά. Και μου έστειλε μια φωτογραφία η οποία είχαμε κάνει μια τέλεια φωτογράφηση εκεί, εντάξει δεν υπάρχει. Και σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να αλλάξω το μαλλί μου. Η φωτογραφία που μου έστειλε η Ανίτα είναι αυτή. Το χρώμα των μαλλιών μου είναι το φυσικό και πραγματικά λέω, να το κάνω, να το γυρίσω πάλι στο φυσικό μου ή να συνεχίσω με το ωραίο, τέλειο ξανθό που μου κάνει η Σύση. Καλά βέβαια και την αλλαγή, πάλι η Σύση θα την αναλάβει, αλλά πείτε μου κάτω στα σχόλια, αξίζει, πιστεύετε, να το τολμήσω ή όχι. Μ' αρέσει, αλλά απ' την άλλη, ξέρω εγώ. Τέλεια είχαμε περάσει τότε. Please, help me και απαντήστε μου κάτω στα σχόλια, γιατί την επόμενη φορά που θα πάω στη Σύση πρέπει να έχω πάρει μία απόφαση και θα πάω αρκετά σύντομα στη Σύση. Τέλος πάντων, αρκετά σύντομα. Θέλω να πιστεύω μέσα στο μήνα. Λοιπόν, πάω να ετοιμαστώ και πάω να φάω. Εν τω μεταξύ έχω πάλι ρύζι, το χθεσινό ρύζι, το πιλάφι που μου είχε φτιάξει η μαμά μου. Ω, Τσαρλίτο μου, η μαμά πρέπει να πει να φάει, να φέρει φαΐ και στον κύριο εδώ. Σήμερα είμαι ο λίγον απαράδεκτη, δεν ξέρω που σας έχω αφήσει, αλλά έχω πάει στους γονείς μου, έφαγα, γύρισα, έκανα μπάνιο και τώρα ετοιμάζομαι να βγάλω τον Τσάρλι, εντωμεταξύ φυσάει πάρα πολύ έξω και κρυώνω και πάρα πολύ ρε παιδιά. Επίσης έχω μιλήσει και με Ανίτα και μάλιστα τώρα μου πρότεινε να δω και μία ταινία που θα κάτσω να την δω. Θέλω να ξεκινήσω και μία σειρά, τον Dexter, που ήταν παλιά σειρά και τώρα έχει βγει καινούρια, το Dexter New Blood και είμαι σε φάση, θέλω να το ξεκινήσω, ήδη έχουν παιχτεί 5 επεισόδια και εγώ δεν τα έχω δει ακόμα, οπότε σκέφτομαι μήπως δω την ταινία και μετά ξεκινήσω και τη σειρά. Παράλληλα ψιλονιστάζω λίγο κιόλας, αλλά okay. Θέλω κάποια από τις επόμενες μέρες, αν όχι αύριο ή αν όχι το Σαββατοκύριακο, μέσα στην εβδομάδα που θα μας έρθει, να πάω για χριστουγεννιάτικα δώρα. Παιδιά, έχω σπάσει το κεφάλι μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι χριστουγεννιάτικα δώρα θέλω να πάρω στα αγαπημένα μου πρόσωπα. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ κιόλας να πω
τι σκέφτομαι για ποιον, γιατί αρκετά από αυτά τα αγαπημένα μου πρόσωπα κάθονται και παρακολουθούν τα vlog μας, οπότε ναι. Αλλά έχω σκεφτεί κάποια πραγματάκια, ειδικά για ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Έχω σκεφτεί δύο, είμαι ανάμεσα σε δύο δώρα. Επίσης, τι γνώμη έχετε για τις δωροκάρτες? Να σας πω την αλήθεια μου, εγώ έχω πολύ θετική γνώμη, δηλαδή αν κάποιος μου έφερνε μία δωροκάρτα θα μου σφάσει ναι, τέλεια, γιατί γενικά είμαι ένας δύσκολος άνθρωπος, οπότε θα ήθελα να επιλέξω εγώ το δώρο μου. Αυτό που ακούγεται το μεταξύ, αν το ακούτε, είναι τα γατιά. Έχω κλείσει την πόρτα εδώ στο σαλόνι, γιατί ήρθανε και μου ρίξανε το βάζο με τα λουλούδια και όλο το νερό έχει πέσει πάνω στο χαλί και είμαι έξαλλη, είμαι πάρα πολύ έξαλλη. Τέλος πάντων, αυτό που λέτε, θέλω να πάρω χριστουγεννιάτικα δώρα. Και παράλληλα θέλω να πάω στην αγορά, δεν θέλω να το κάνω online. Βέβαια κάποια από αυτά θα είναι online, Συμφωνείς? Φάτσα μου, φατσούλα μου. Ποιος, τι είναι, Α, εν τω μεταξύ δεν σας είπα. Λοιπόν, θυμάστε που σας έδειξα τη φωτογραφία από το 2018 με το καστανό μαλλί κτλ. Σχεδόν το έχω πάρει απόφαση. Μίλησα με τη Σύση. 20 του μήνα έχουμε ραντεβού για να κάνουμε έτσι μία αλλαγή. Δεν μπορεί να το ζω αυτό. Μισό λεπτάκι. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Θα σκοτώσω γάτα σήμερα. Πας καλά, παιδάκι μου. Τι κάνεις? Τι έλεγα? Ναι, ότι 20 του μήνα έχω ραντεβού με τη Σύση, να πάμε να κάνουμε έτσι μια αλλαγή. Σκέφτομαι λίγο σιγά σιγά να αρχίζω να το σκουραίνω το μαλάκι μου. Μου είπε η Σύση να το κάνουμε σταδιακά και η αλήθεια είναι ότι και εγώ το προτιμώ σταδιακά. Γιατί? Πρώτον, δεν θέλω με τίποτα να με δω με πάρα πολύ σκούρο μαλλί και να πάθω καρδιακό. Και δεύτερον, δεν θέλω να το ταλαιπωρήσω πάρα πολύ το μαλλί. Οπότε η Σύση μου είπε ότι θα κάνουμε μία τεχνική που δεν θα το ταλαιπωρήσει και θα κάνουμε και μία θεραπεία για μάκρος. Και τέλος πάντων, όλες αυτές οι λεπτομέρειες θα τις δείτε εσείς κατά τις 20 του μήνα. Αυτά, λοιπόν, λέω κάπου εδώ να σας αφήσω, να πάω βόλτα τον κυριούλη εδώ πέρα και να ξαπλώσω, να δω την ταινία μου και μήπως δω και τη σειρά. Παράλληλα, κοιτάω και τον Κιτ, γιατί κάθεται εδώ πέρα και παίζει με το βάζο, θα τον σκοτώσω. Σας φιλώ, σας αγαπώ, να περάσετε τέλεια. Σας αφήνω σε καλά χέρια, όπως λέει και η Αθηνά. By the way, θα γνωρίσετε και την Αθηνά σίγουρα μέσα στο vlog μας. Απλά σας το λέω, σας προειδοποιώ. Αυτά, φιλά και πολλά σε όλους. Να χαμογελάτε, παιδιά. Bye, bye. Τώρα, ας πούμε, εσύ θα ήθελες να πας βόλτα?